Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται αδιάκοπα, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εκρήξεις από επιθέσεις σε διάφορα μέτωπα σε όλο το εύρος της Ουκρανίας και με επίκεντρο τα σημεία που έχουν πλησιάσει οι Ρώσοι είναι συνεχόμενες, ενώ το πρωί στρατιωτικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με τις Ουκρανικές δυνάμεις πάντως να διαβεβαιώνουν ότι την έχουν υπό τον έλεγχό τους. Ως μάχη των μαχών με υψηλό συμβολισμό περιγράφεται αυτή που επιχειρείται να δοθεί στο πολιορκούμενο Κίεβο, όπου ηχούν ακατάπαυστα οι σιρήνες του πολέμου και οι πολίτες βρίσκονται σε αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας. Τη νύχτα καταγράφηκαν σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί, που όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, προκάλεσαν θύματα μεταξύ αμάχων, αλλά και ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αγωγό φυσικού αερίου. Δε χτυπάμε αμάχους, απαντούν οι Ρώσοι. Σε σταθμούς του μετρό και καταφύγια, για τρίτη νύχτα, βρέθηκαν κάτοικοι των μεγάλου πόλεων της Ουκρανίας. Ομογενείς από το Σαρτανά έφτασαν νωρίτερα σήμερα στη Μαριούπολη, λίγες ώρες μετά την επίθεση που στήχησε τη ζωή σε 10 ομογενείς. Όλα αυτά στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης που καταγράφεται μεταξύ κυβέρνησης και ρωσικής πρεσβείας για το ποιος είναι υπεύθυνος για την επίθεση που στήχησε στο Σαρτανά τον θάνατο των ομογενών. Ρωσικό το χτύπημα ανέφερε η ελληνική κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Ρώσοι, μιλώντας για κακή ενημέρωση της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα. Κατά χιλιάδες την ίδια ώρα απομακρυνόνται από την Ουκρανία πολίτες που αναζητούν ασφαλέστερες περιοχές για να επιβιώσουν. Ναι, ο άντρας μου είναι από την άλλη μεριά και μας περιμένει. Πόσο μακριά είναι? Δεν ξέρω, υπάρχει μια απόσταση 27 χιλιόμετρων. Θα περπατήσετε? Ναι, πηγαίνω στο σπίτι μου με τα πόδια. Τι νόημα έχει ουσιαστικά να μείνεις? Τα πράγματα μπορεί να κλιμακωθούν. Τα πράγματα μπορεί να κλιμακωθούν ουσιαστικά. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση γιατί έχουμε οικογένεια. Έχουμε παιδιά όπως μπορείτε να δείτε και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Εννοώ ειδικά τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Στα σύνορα στηβάζονται πλήθος Ουκρανοί που επιχειρούν μέσω άλλων χωρών να βρεθούν σε ειρηνικές ζώνες και μακριά από τις ειρήνες του πολέμου. Η ανθρωπιστική κρίση είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής αποτυπώνεται ότι έχουν επιχειρήσει να φύγουν 300.000 άνθρωποι, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 5 εκατομμύρια πρόσφυγες μέσα στο επόμενο διάστημα, που έχει ήδη σαν αριθμός κρούσει συναγερμό στην Ευρώπη.